Είναι χειμώνας. Έχει κρύο. Αλλά είναι καλή ημέρα. Και ξέρεις που θα πάμε σήμερα? Στα Χανιά. Θα πάμε να κάνουμε rafting. Έχεις κάνει ποτέ rafting? Ξέρεις τι είναι rafting? Τι είναι? Αυτό που κάνει σκουπί. Αυτό που κάνει σκουπί. Θα πάμε στα Χανιά, θα πάμε στο ποταμό Κυλιάρη και θα κάνουμε rafting. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Κάνει κρύο, ελπίζω να μην πέσουμε. Μπορεί να εύχομαι και να πέσουμε. Λοιπόν, φορτωθείτε! Πριν πάμε για ράφτη, ξέρεις τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα πάμε στη Γεωργιούπολη. Τι να κάνουμε? Όχι. Θα πάμε να δείξουμε αυτό το όμορφο καλοκαιρινό τουριστικό θέατρο το χειμώνα. Και εκεί επίσης υπάρχει και ένα κλεισάκι το οποίο είναι μέσα στο νερό. Έχεις ιδέα? Όχι. Θα δεις. Λοιπόν, να συστηθούμε. Η ομάδα είναι φυσικά ο φίλος μας Αλέξανδρος στον ήχο, ο Μιχάλης ο Λουκάκης, ο Αντώνης ο Φράγκος και ο Μιχάλης ο Δημητρίου. Και θα ξεκινήσουμε όλοι μαζί αυτή την όμορφη καλοκαιρινή μέρα, όπως φαίνεται, μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Πολύ καλοκαίρι έχει πέσει, ρε παιδιά, τι γίνεται? Πάμε στα Χανιά, έχουμε να επισκεφτούμε τα Χανιά πάρα πολύ καιρό. Πάμε να δούμε αυτή η εμπειρία τι μπορεί να μας προσφέρει. Πάμε να δούμε ωραίες εικόνες και ελπίζω, αν και έχει εδώ πέρα 17 βαθμούς, να μην πέσουμε από τη βάρκα, γιατί το νερό δεν νομίζω να είναι τόσο ζεστούλι. Τι λες, Μιχάλη? Ναι, λογικά, εντάξει. Και να πούμε ότι στη βάρκα θα μπει ο φίλος μου Αλέξανδρος και ο άλλος ο φίλος μου Αντώνης. Οι άλλοι θα μας καλύπτουν από έξω. Πώς θα πάει αυτό? Καλά θα πάει. Για να δούμε. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι που γίνεται σε παγκόσμια πρώτη στην εκπομπή μας. Για πες. Δεν αργήσαμε. Ναι. Έχουμε έρθει νωρίτερα. Πρώτη φορά. Αυτό. Το χατεβού μας για να κάνουμε rafting είναι στις 12.30. Τώρα είναι 10.30. Οπότε ξέρεις τι θα κάνουμε? Τι? Θα πάμε πρώτα μία βόλτα στη Γεωργιούπολη. Πώς καιρός να πας στη Γεωργιούπολη? Δεν θυμάμαι αν έχω πάει. Δεν έχεις πάει? Νομίζω όχι. Ξέρεις πόσα πράγματα πάμε να μάθουμε τώρα? Πόσα? Για να δούμε. Φτάσαμε στην Γεωργιούπολη. Πάμε να κάνουμε τρία πράγματα. Πάμε να δούμε ευκάλυπτους την τρομερή εκκλησία που έχουν. Μετά πάμε στο λιμάνι να δούμε και λίγο αν μπορέσουμε να πετάξουμε τον ντρόν με τον φίλο του Μιχάλη, να δούμε και τη μικρή λίμνη που σχηματίζεται. Και πάμε να δούμε και το σήμα κατευθέν της Γεωργιούπολης, το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που είναι μέσα στο νερό. Είσαι έτοιμος? Αυτό σημαίνει ναι. Μικρή Κωμοπολή, παραθαλάσσια, ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά θέρετρα των Χανίων. Η εικόνα το καλοκαίρι είναι τελείως διαφορετική, πάρα πολλοί κόσμος, γεμάτα καφέ, άπειρες ταβέρνες, τρομερό φαγητό, πάρα πολλά καταλήμματα για να έρθετε να τα επισκεφτείτε. Αλλά επειδή εμείς είμαστε λίγο τρελοί, ήρθαμε χειμώνα. Μας αρέσει λίγο αυτή η μοναξία και να βλέπουμε ένα τοπίο τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι το καλοκαίρι. Το χαρακτηριστικό της Γεωργιούπολης είναι αυτό, είναι οι δρόμοι με τα πλατάνια, είναι η μεγάλη εκκλησία που έχει στο κέντρο της πόλης και φυσικά οι παραλίες της. Καλυβάκι, κεντρική παραλία και ακόμα και το λιμανάκι που εκβάλλει ο ποταμός Αλμυρός και εκεί σχηματίζεται και μια μικρή λιμνούλα που είναι ένας μικρός ευρωβιότοπος. Πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, εννοείται. Δεν μας καλέμε καθόλου. Πάρα πολύ.
Και να ρωτήσω εδώ την παρέα, προτιμάτε μια τέτοια εικόνα έτσι να είναι λίγο απομονωμένα, να μην έχει πολύ κόσμο, ή προτιμάτε τώρα το καλοκαίρι που γίνεται εδώ πέρα χαμός? Ωραία ήταν το καλοκαίρι, Πέτρο. Καραντίνα, ε. Καραντίνα. Εμένα σίγουρα μου αρέσουν αυτές οι εικόνες. Θέλω το χαμό. Θέλεις το χαμό εσύ? Ναι, ναι. Όχι, όχι, εγώ θα μείνω σε αυτό, μου αρέσει αυτό. Και άμα δείτε τώρα τι βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω θα συμφωνήσετε ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο από το... από ένα χαμό με κόσμο να τρέχει δεξιά και αριστερά και να φωνάζουν «Μαμά, παντόφλα, μαμά, αλλά μην βγαίνεις μακριά, θα πληγείς». Ναι, όμορφα και μέσα στη Γεωργιούπολη, αλλά με το που βγει στην παραλία, όλη η εικόνα αλλάζει. Η μέρα είναι τρομερή, δεν υπάρχει αεράς, βρισκόμαστε στο λιμανάκι που σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού Αλμυρού. Κορμοράνι δεξιά, δύο μικρά φαράκια, όλο το ποτάμι γαλήνιο γεμάτο ψάρια. Απίστευτες εικόνες. Λίγο πιο πριν στον ποταμό σχηματίζεται μια μικρή λιμνούλα, η οποία είναι ένας πολύ σημαντικός υδροδιότοπος για την περιοχή. Πάρα πολλά είδη πουλιών, εξαιρετικές πραγματικά εικόνες, αλλά δεν θα σταματήσουμε εκεί. Θα πάμε στο πιο κινηματογραφικό σημείο της πόλης. Πάμε να δούμε τον Άγιο Νικολάου και πάμε να περπατήσουμε σε αυτό το υπέροχο μολάκι που καταλήγει σε αυτό το γραφικότατο εκκλησάκι. Τσεκάρετε εικόνα. Εντάξει, το σκηνικό είναι πραγματικά σαν να βρίσκομαι σε ελληνική ταινία του 80. Είναι απίστευτα όμορφος ο μόλος ο οποίος σχηματίζεται για να έρθει το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου εδώ. Είναι τόσο ιδυλιακή η μέρα, οι συνθήκες, η ώρα, η θάλασσα, καθόλου άνεμος. Πραγματικά δεν έχω λόγια, θαυμάστε πόσο ωραία είναι και σίγουρα δεν γίνεται να μην σας βγάλει ο δρόμος όταν επισκεφτείτε τη Γεωργιούπολη να μην έρχεται να δείτε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Πραγματικά οι εικόνες είναι μοναδικές. Γεωργιούπολη, τσεκ. Ευκάλυπτη, τσεκ. Λιμανάκι, τσεκ. Εκκλησάκι, τρελό, φαντασμαγορικό, τσεκ. Ηρεμία, γαλήνη, απόλαυση. Τώρα όμως, δεν είναι η ώρα να κάνουμε κάτι λίγο πιο active. Σκέφτεσαι κάτι καλύτερο από rafting? Ναι, λέει, μπιφτέκια.
Είναι νωρίς για μπιφτέκια που άμπορτε για rafting. Αν μπει στη βάρκα θα σου δώσω μπιφτέκια. Λοιπόν, έχουμε φορτωθεί στα αμάξια και πάμε προς τις Καλύβες. Πάμε στο σημείο που θα συναντήσουμε το φίλο μας το Μανώλη από το Κυλιάρης Rafting. Να κατέβουμε το ποταμό Κυλιάρη με βάρκα. Η αλήθεια είναι ότι όσο πας δυτικά προς την Κρήτη είναι ευλογημένος ο τόπος από την άποψη ότι είναι μια άλλη ομορφιά. Περισσότερα δέντρα, περισσότερα νερά, περισσότερη φύση. Τι να κάνεις, κάθε περιοχή έχει τις δικές της ομορφιές. Πάμε τώρα για νερό, πάμε να κάνουμε μια εμπειρία την οποία δεν έχω ξανακάνει, ανυπομονώ όπως και πώς. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς μπορούμε να το καλύψουμε αυτό το πράγμα. Τι λες, θα καταφέρουμε, Μιχάλη? Βέβαια. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο συνάντησης για να βρούμε τον Μανώλη. Ο Μανώλης είναι εκεί, φτιάχνει ήδη τα ρούχα μας. Πάμε να το συναντήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε, όχι? Και αυτός είναι ο φίλος του Μανώλης. Γεια σου φίλε. Καλώς ήρθες. Καλά, εσύ? Δεν φαντάζεσαι πόση αγωνία έχω και πόσο θέλω να κατέβουμε να κάνουμε ράφτινγκ στο Κυλιάρη ποταμό, φίλε. Ωραία, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να κάνεις το ράφτινγκ. Να έχεις την όρεξη. Να έχεις όρεξη και άστο μετά σε μένα, θα κάνουμε παιχνίδια μέσα. Δώσε μου λίγο συντεταγμένες που είμαστε, τι πάμε να κάνουμε και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, τώρα είμαστε στον ποταμό Κυλιάρη. Ωραία. Έτσι, είμαστε Κυλιάρης ράφτινγκ, να τα λέμε αυτά. Κυλιάρης ράφτινγκ, outdoor activities. Ωραία. Και θα κάνουμε και άλλες δραστηριότητες σιγά σιγά. Θα τις πούμε πιο πάνω. Πιο πάνω, για ωραία. Και τώρα είμαστε στη μέση. Συναντιόμαστε στο τελείωμα της μικρής μας διαδρομής, okay. Στην ουσία. Φεύγουμε μετά με το βανάκι και πάμε στην αρχή. Ωραία. Που εκεί κάνουμε την εκπαίδευση και προχωράμε μετά στο να βάλουμε τη βάρκα μέσα. Ωραία. Ο ποταμός είναι περίπου 4,5 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Εμείς τώρα θα κάνουμε τα 2,5 με 3. Ωραία. Εντάξει. Από ό,τι μου είπες, έχει και λίγο πέσει λίγο το νερό. Αυτή τώρα τη στιγμή που ήρθαμε, επειδή τώρα είναι. Μας δεν είχε τέτοιος ο μήνας και έκανε καλό καιρό, okay. Καλό, μια εβδομάδα ήλιο και δεν έχει βρέξει, οπότε η στάθμη έπεσε. Δεν πειράζει όμως, εντάξει, μας χαλάει, μπορούμε να το κάνουμε. Έπεσε η στάθμη, δεν είναι ότι ανεβαίνει ευκολία. Ίσα-ίσα είναι πιο δύσκολο, okay. Γιατί θα μας βρίσκει η βάρκα σε μερικά σημεία, θα πρέπει να κάνουμε καινούργιες παραλλαγές σε εντολές, mm-hmm. Ώστε να γυρίζει και να μπορούμε να τη βγάζουμε. Δεν έχουμε ιδέα κανείς από εδώ πέρα, θα πούμε τρεις, εγώ, ο Αντώνης και ο Αλέξανδρος, οπότε. Ωραία. Θα μας πεις το πώς και τι. Σούπα, θέλει συνάγεται και τα άλλα άστα πάνω. Ωραία, τέλεια. Οπότε βάζουμε τώρα στολές και φεύγουμε πάνω. Τώρα σας δίνω ρούχα, βρίσκουμε τα μεγέθη, cool. Φεύγουμε πάνω και προχωράμε στα υπόλοιπα. Είστε έτοιμοι εσείς, ρε? Πάμε. Έλα, πάμε. Είσαι σαν Lego, είσαι σαν Playmobil. Μπορείς να μου πεις ότι γελάει. Δεν γελάς, τι είναι αστείο. Στο πως είναι. Και τι είσαι να βάλεις κράνο. Δεν είναι αδικό, δεν είναι αδικό. Μιχάλη, μου εσύ τη γλίτωσες, ε? Βέβαια. Δεν ήθελες να μπεις όμως, δεν έχεις περιέργεια. Ήθελα, αλλά είναι, ξέρεις, το σύστημα. Είναι το σύστημα, ε? Ο Μιχάλης πριν έλεγε, εγώ δεν μπαίνω μέσα με τίποτα, ρε. Τι έχεις κάνει. Λοιπόν, φοράμε και στολή μας νεοπρέν, όσοι θέλουν βασικά, γιατί το καλοκαίρι μερικοί δεν φοράνε, ζεσταίνονται. Εντάξει, τώρα όμως λέγε... Τώρα θα βάλεις. Τώρα κάνει λίγο κρύο ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, στολή νεοπρέν, παπούτσια νεοπρέν, κρανάκι οπωσδήποτε, okay. Γιατί έχει πολλά κλαδιά το ποταμός, θα τα δεις στην πράξη, θα ακούμε παραγγέλματα, σωσίβιο και... Βάζουμε και το αντιενημικό για ποιο λόγο, γιατί έχει και βάτα και για το κρύο, αλλά έχει και βάτα πολλά. Okay. Οπότε καλύτερα να πιάσουν το μπλουζάκι παρά να πιάσουν τα χέρια. Ωραία, ωραία, ωραία. Φίλε, εγώ είχα τα ψητήρε, αλήθεια, εγώ είχα τα ψητήρε. Έλα, εντάξει, περιπέτεια. Σε βλέπω, είσαι στο μου. Δεν έχει τσέπες. Έτσι, εγώ βρίσκω. Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς θα γίνει η φάση. Να πούμε
στη βάρκα 3 άτομα από εμάς. Οι άλλοι 2, ο Μιχάλης και ο Μιχάλης, θα μας ακολουθούν με το αμάξι. Θα σταματάνε σε κομβικά σημεία για να μας καταγράφουν με τις κάμερες. Αν μπορέσουμε, θα σηκώσουμε και ντρόουν, γιατί έχει πάρα πολλά δέντρα και χαμηλά κλαδιά. Και πάμε και βλέπουμε. 2 GoPro θα γράφουν μέσα από το μπαρκάκι. Και καλή τύχη. Όλη η ομάδα έχει φορτωθεί στο βανάκι του φίλου μας του Μανώλη. Οδεύουμε να πούμε στην να το πούμε είσοδο. Να το πούμε είσοδο, ναι. Στην το, αρχή. Στην αρχή λοιπόν, το οποίο είναι πόσο μακριά από εδώ πέρα. Ας με να μαζέψω γύρω στα 3 χιλιόμετρα. Όχι, πιο λίγο. Okay. Με τα μάξι που πιο λίγο. Okay. Με τα μάξι έχει στροφές. Alright. Και για πες μου λίγο ρε φίλε τώρα έτσι για το κιλιάρι. Γιατί δεν είναι κιλιάρι αρχικά. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν 2 ενδεχόμενα. Για να ακούσω. Το ένα λέει ότι το κιλιάρι γράφεται με ύψιλο. Είναι από το ρήμα κιλό επειδή είναι πολύ ορμητικός ο ποταμός και κυλούσε τις πέτρες. Alright. Το άλλο τώρα, γι' αυτό τώρα εδώ οι Κουριανοί τα λένε και τα έχω ψάξει. Και λένε ότι κιλιάρις με όμικρον γιώτα, το λέγανε επειδή κάνει πολλές κυλιές, έχει πολλές στροφές, θα το δεις και στην πράξη αυτό. Okay. Ότι παρόλο που είναι μικρό ποταμάκι έχει στροφές και είναι δύσκολο. Στις στροφές δεν λυκουπεί. Οπότε κάνει κιλιές στην ουσία. Okay. Και λένε κιλιάρις, γι' αυτόν τον λόγο. Μ' αρέσει το δεύτερο. Το δεύτερο? Ναι, μ' αρέσει το δεύτερο καλύτερα. Σε μια από τις στροφές που έχει νερό θα βουτήξουμε και τώρα. Μέσα, εγώ μέσα. Οι άλλοι να δούμε. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω αν θα έρθουν οι άλλοι. Πού είναι οι άλλοι, ναι. Μια σύντομη στάση, είμαστε λίγο πριν το σημείο που ξεκινάει η κατάβαση με τη βάρκα για να έρθουμε να δούμε αυτό τον ιδιαίτερο νερόμυλο που υπάρχει στην περιοχή. Πάμε να τσεκάρουμε λίγο πώς είναι και να μας πει ο Μανώλης για τις πληροφορίες γι' αυτό. Μια σύντομη στάση πριν ξεκινήσουμε για να δούμε τι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά στο χωριό Στήλος και είναι ο νερόμυλος του Στήλου. Εδώ και είναι και η αρχή μας. Okay. Ξεκινάμε την κατάβασή μας. Οπότε, επ' ευκαιρίας, να δούμε και το νερόμυλό μας. Τι γνωρίζουμε για το νερόμυλό? Ο νερόμυλος είναι βενετσιάνικος νερόμυλος. Έτσι, αποτελείται από 2 δωμάτια που θα πούμε τώρα μέσα να τα δούμε. Ωραία. Και να σου εξηγήσω, το βρήκανε τυχαία το 2000. Α, πολύ πρόσφατα. Πρόσφατα. Okay. Αλλά θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος νερόμυλος της Κρήτης. Έχει 5 στόμια κάτω, άμα δεις, που έβγαινε το νερό και γερνούσαν 3 μίλι μέσα και αλέθανε. Και μέχρι το 2000 δεν είχε βρει κανείς. Όχι, το 2000 ανακαλύφθηκε. Πρόσφατα. Για πάμε. Φαντάζομαι ότι εδώ δεν είναι καθάρισμα, δεν ήταν θαμμένος. Α, τόσο ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε στο κεντρικό δωμάτιο που διαχωρίζεται με αυτό το τόξο που βλέπεις εδώ πέρα. Εδώ στην ουσία ήταν το εργαστήριο από αυτή τη μεριά και εδώ ήταν ο χώρος αναμονής. Και όπως βλέπεις κάτω, άμα δεις εδώ τις κρίτες, είναι που περνάει το νερό που σου δείξα στα 5 στόνια από κάτω που μπορείς να δεις μετά. Okay. Και γυρνούσε ο μήλος έτσι. 1, 2, 3 εδώ πέρα. Ο ένας είναι έξω που σου δείξα. Έτσι ο στόχος περνάει. Έχει τσεκάρει. Αυτός τώρα εδώ ο μήλος έχει εποχική χρήση. Σαν το ράφτη για ένα πράγμα. Okay. Όταν ανοίγει νερό ο ποταμός, τότε ήταν. Και συνήθως γράφουν ότι ήταν Σεπτέμβριο με Μάρτιο. Άμα ήταν τώρα η εποχή, θα ήταν σαν γεμάς. Δεκέμβριο με Ιούνιο. Έτσι, okay. Αλλάξει, okay. Έλα, τρελό. Δίπλα τώρα, άμα σε πάω, ήταν η αποθήκη και ο χώρος που ξεκουραζόταν ο Μιλωνάς. Εδώ πέρα. Το δωματιάκι του. Το δωματιάκι του, ναι. Αν με ρωτήσεις, εγώ έμενα. Και εγώ έχει ωραία θέα εδώ πέρα. Μάκια, άμα ανέβει. Ένα τραπεζάκι, φαγητό, μια χαρά. Πρόβος. Θα σου κανονίσω ρομαντικό δίπλα εδώ πέρα. Μετά το ράφτινγκ, μετά το ράφτινγκ, να πάρω τον Αντώνη μου. Λοιπόν, ωραία, σούπερ. Αυτός έπαψε να λειτουργεί το 1960, από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ. Okay.
Και ερώτηση, ο ποταμός έχει νερό ή μόνο καλοκαίρι? Έχει μόνο καλοκαίρι, απλά δεν έχει τη ροή για να τραβήξει και τη ροή που θέλουμε κι εμείς. Οπότε οι μήνες που σούπα είναι ιδανικοί για να έχει πολύ νερό. Τα λόγια περιτά, πάμε για ράφτινγκ, έλα! Πάμε. Μανώλη, έχουμε κάτσει εδώ πέρα ευηλιακά στην αρχή της κούρσα, να το πούμε διαδρομή, πώς το λέμε. Της κατάβασης. Και θέλω να μιλήσει λίγο για αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη και μοναδική δραστηριότητα την οποία κάνει στο νησί. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω μελετήσει, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Κρήτη, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Όχι. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Ο ποταμός συγκεκριμένος μπορεί να το κάνεις αυτό, έχει νερό, είναι ο δεύτερος ποταμός μεγαλύτερος στην Κρήτη. Okay. Οπότε έχουμε το νερό, έχουμε και το μήκος που χρειάζεται για να κάνουμε το ράφτινγκ. Ασχολήθηκα και πολύ με τον καθαρισμό του. Του ποταμού εννοείς. Του ποταμού, γιατί συχνά θα δούμε σκουπίδια, θα δούμε δέντρα πεσμένα μέσα. Θέλει κάποιος πριν την κατάβαση να τα καθαρίσει. Να τσεκάρει λίγο το χώρο για να είναι. Κάνει φυσικά και η περιφέρεια, αλλά χρειάζεται να το κάνουμε και εμείς καθημερινά. Ερώτηση, λες τώρα πάρα πολύ εύλογες. Είμαι εγώ ένας τρελός και θέλω να κατέβω το ποτάμι, να πάρω μια βάρκα και να βάλω 5 άτομα και να κατέβω. Είναι τόσο απλό? Έχεις κάποια πιστοποίηση? Πρέπει να περάσει κάποιο σχολείο? Είναι ασφαλές πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε? Αυτό το πράγμα είναι ασφαλές άμα κρατούμε τις οδηγίες ασφαλείας και έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Okay. Εμείς, σαν εταιρεία, έχουμε πιστοποίηση από την IRF, okay. Είναι ομοσπονδία ευρωπαϊκή. Βγάζουμε διπλώματα πάνω. Εγώ έχω πάρει το πριν διπλωμά μου στον ποταμό Νέσκο. Πας, κάνεις εκπαίδευση εκεί, κάνεις πρακτική μετά. Σε άλλο δύο μήνες δουλεύεις, κάνεις 15 καταβάσεις. Έρχονται, σε εξετάζουν και σου δίνουν το δίπλωμα. Δεν μπορεί ο καθένας να κατεβαίνει το ποτάμι. Όχι. Πολύ ωραία. Ευλόγω. Ίσως μπορεί κάποιος να το κάνει με την παρέα του, αλλά είναι λάθος να το κάνει. Γιατί ο ποταμός δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή και τώρα θα δεις που είναι λιγότερα τα νερά, θέλει άλλη οδήγηση από όταν είναι πιο πολλά τα νερά. Okay. Θα μας κάνει γκέλ, θα μας γυρνάει. Θέλει κάποιον έμπειρο. Θέλει κάποιο πιστοποιημένο οδηγό. Οπότε μετά που θα τελειώσουμε από εδώ πέρα, θα κάνουμε και την απαραίτητη εκπαίδευση για να μας πει δεύτερη. Εκπαίδευση, εξοπλισμός που σου έδωσα, πολύ απαραίτητος. Κράνη, σωσίβια, η βάρκα πάνω απ' όλα. Είναι ειδική βάρκα με 5 διαφορετικούς θαλάμους που άμα μας τρυπήσει κάποιος να μην αγχωθεί, θα συνεχίσει. Έχουμε τις κόλλες, ξέρω να την κολλήσω τη βάρκα, άμα πάθει κάτι. Έχει μια προϋπόθεση όλο αυτό για να κατέβεις. Και οι διαδρομές που ακολουθούμε εδώ πέρα, όπως είναι δύο. Είναι μία η οποία είναι μικρή, την οποία θα κάνουμε εμείς τώρα. Μικρή και την κάνουν και παιδιά συνήθως αυτή τη διαδρομή. Αυτό θέλω να μου πεις λίγο. Μπορούν όλοι να έρθουν να το κάνουν αυτό το πράγμα? Είναι κάτι όλοι. Το οποίο. Όλοι από 7 χρονών και πάνω. Mm-hmm. Έχω βάλει και μικρότερες ηλικίες. Είναι ανάλογα πάλι τη ροή. Το βλέπουμε, μας λέει ο ποταμός τι ηλικίες μπορεί να βάλω. Είναι ανάλογα την εποχή και κρίνω εγώ ποιους μπορεί να βάλω. Ακολουθούμε λοιπόν κανονικά το τι μας λέει ο ποταμός. Τι λέει ο ποταμός, ακριβώς. Και τώρα στις στροφές και πώς θα μας πάει, θα μας πει ο ποταμός. Πώς θα στρίβουμε, πού θα μας βγάζει, θα δεις τα φαινόμενα που έχει μέσα. Θα παίξουμε λίγο με το νερό. Εντάξει, αλλά είναι κάποιοι βασικοί κανόνες που ακολουθήσουν και θα τους δεις την εκπαίδευση πάνω. Ωραία, σούπερ. Κιλιάρης rafting outdoor activities. Πέρα από το rafting λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, κάνουμε κάτι άλλο εδώ? Ξεκινήσαμε με το ράφτινγκ, αλλά όπως και στα μέρη που πήγα και έκανα την εκπαίδευσή μου εγώ, στο Νέστο, στο Λάδωνα, που είναι και ο δάσκαλός μου, ο Παναγιώτης Οικουμενίδης, αυτός με εκπαίδευσε και με βοήθησε, έχουν πάντα δραστηριότητες. Δεν έρχεται κάποιος να κάνει μόνο ράφτινγκ. Okay. Αυτό θέλω να πετύχω και εγώ εδώ πέρα. Υπάρχει ένα αγροτεμάκι που έχω αγοράσει και θέλω να βάλω τοξοβολία, flying fox. Το flying fox είναι το πιάρεις και περνάς πάνω από τον ποταμό. Όλα αυτά. Τρελό αυτό. Γίνουν, αλλά θέλει δουλειά πολύ. Το βασικό μου είναι να γίνει το ράφτινγκ. Το ράφτινγκ το έχουν αγαπήσει εδώ πέρα και δηλαδή οι ρακριώτες έχουν πάρα πολλούς. Ναι. Γιατί τι κάνουν? Κάνουν εξορμήσεις. Δεν έχουμε τι να κάνουμε εδώ. Δεν στοχεύουμε στον τουρισμό. Στοχεύουμε στον εναλλακτικό τουρισμό. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί τουρισμό και ανθρώπους να έρχονται να επισκέπτονται και δραστηριότητα. Μία περίοδο την οποία δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό το είπα εγώ. Γιατί εμένα η δουλειά μου το καλοκαίρι είμαι φεύγει μάνατζερ στην ξενοδοχεία, έχω δικά μου μαγαζιά. Το χειμώνα δεν έχουμε να κάνουμε. Φαντάζομαι ότι φεύγαμε εμείς εξορμήσεις σε εσάς μεριά, καπεταγενά, από εδώ, από εκεί, γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Και τα παιδιά τα προηγούμενα πριν από εσάς είχαν μια κατάβαση, είναι από την Τίνο. Πήγανε στα Χανιά, δεν είχαν τι να κάνουν, ήρθαν να κάνουν ράφτινγκ. Και μετά ψάχνουν μια ταβέρνα. Δηλαδή ο κόσμος θέλει το εναλλακτικό. Και πρέπει, να σταματήσει η φάση σε ένα νησί σαν και αυτό να υπάρχει μόνο ζωή και πράγματα να κάνεις για 5 μήνες το χρόνο. Αυτό ακριβώς. Νομίζω η φύση και η κατάσταση της Κρήτης ενδείκνυται για τέτοια πράγματα. Για βλέπε σκι, βλέπε τώρα ράφτινγκ. Είναι πραγματάκια τα οποία πρέπει να αρχίσουν να ανθίζουν για να έχουμε κόσμο και όλο το χρόνο για να περνάμε ωραία. Αυτό ακριβώς. Έτοιμοι, τα έχουμε πει όλα. Πάμε να κάνουμε τώρα εκπαιδευσούλα. Πάμε.
Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στη βάρκα τώρα να δούμε πώς θα οδηγήσουμε και να ακούσουμε τα παραγγέλματα. Πάντα από τη μεριά, όχι του ποταμού, την αντίθεση, της ξηράς. Okay. Πες μέσα, κοιτάξτε μου εδώ μπροστά. Εσύ θα δίνει το ρυθμό τώρα. Γιατί τέτοιος είμαι. Έτσι. Και κάθομαι, ας πούμε. Άμα δεν πάμε καλά, εσύ φταίς. Okay. Λοιπόν, πίσω το κορμί σου, κάθεσαι. Το μαύρο, το πίσω. Εντάξει, όταν είναι δύο σε αυτές τις βάρκες, βάζουμε ένα πόδι εδώ, ένα εκεί, όπως το έχεις κάνει εσύ. Alright. Όταν είναι ένα, βάζουμε το ένα πόδι και από πίσω το άλλο σταυροπόδι. Καταλαβαίνεις, το άλλο κανονικά βάζεις. Αυτό και το άλλο. Δηλαδή, άμα πας στο βοηδομάτι πάνω στο λάδο, να έχουν ένα πάτημα οι βάρκες. Okay. Οπότε και ένα, άμα δεις, κάθεσαι έτσι. Εντάξει. Πέσε κάτω. Κρατάς. Μας κρατάει στη βάρκα μόνο το πάτημα. Δεν προσπαθούμε να πιάσουμε από κάπου, okay, γιατί έχουμε το κουπί μας. Βρες τη θέση σου. Εντάξει. Ωραία. Απέναντι. Εκεί. Πάντα κοιτάμε να μοιράσουμε το βάρος στη βάρκα. Εντάξει, γιατί πρέπει να μας πάει σωστά. Ειδικά όταν βρούμε ένα εμπόδιο, άμα δεν είναι μοιρασμένη σωστά, κάνει flip trip, γυρνάει. Okay. Και πρέπει να την ξαναγυρίσω εγώ για να σας βάλω μετά μέσα. Καλώς. Οπότε το βασικό είναι να τη μοιράσουμε σωστά. Εγώ οδηγάω τώρα από δεξιά, γι' αυτό τώρα είμαστε μοιρασμένοι. Okay. Αντί κύριε κάτω, σηκώστε όλοι να σας βλέπω, κλειδώστε. Μπράβο. Αφήνουμε μία παλάμη, το πιάνουμε. Άμα σας βολεύει λίγο πιο πάνω, δεν με νοιάζει. Πιάστε λίγο πιο πάνω. Θέλω να είστε άνετοι. Γωνία ορθή 90 μοίρες. Για να μπαίνει κάθετα το κουπί όταν σας δίνω παραγγέλμα. Κάθετα. Πιο πάνω, μπράβο. Μια κάθετη κουπιά είναι σαν να κάνεις τρεις έτσι πλαγιαστές που κάνουμε. Οπότε όταν πούμε μπροστά, πάμε μπροστά, 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 stop. Στο stop βγαίνουμε εδώ. Το βλέπετε, δεν συγχρονίζεστε. Γιατί δεν συγχρονίζεστε, γιατί εσύ είναι στο ρυθμό. Κοιτάξτε εδώ, τον Πέτρο. Θέσεις. Θέσεις εδώ, θέσεις. Πλάι. Α, θέσεις, θέσεις. Πρόσεξε, τώρα το έχεις εδώ. Θέλει κοντά στη βάρκα, γιατί θα σου βρει κάτι και θα σου φύγει το κουμπί. Okay. Πάμε μπροστά! Πάμε, 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 ρυθμό βρείτε μεταξύ σας. Stop! Το stop θέσεις, μπράβο. Δεξί μπροστά! Τι είναι δεξί, τι έγινε, πάθατε τώρα. Σε δεξιός, σε αριστερός. Είσαι αριστερή, Πέτρο. Πέτρο, βρήκαμε. Stop! Όλοι μπροστά! Πίσω, 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 stop! Μπράβο, γρήγορε κινήσεις. Τι βάση! Πάμε να ακούσουμε τώρα παραγγέλματα ασφαλείας, παιδιά. Πολύ σημαντικό. Όταν λέω κλαδιά, έτσι όπως κρατάμε εδώ το κουπί, προστατεύουμε τα μάτια και πέφτουμε κάτω. Θέσεις. Θέσεις, ξαναγυρνάμε πίσω. Κλαδιά! Θέσεις. Άλλο παράγγελμα τώρα. Όλοι μέσα. Οπότε, όταν πω όλοι μέσα, έτσι όπως κάνετε, βγάζετε ποδιά, κατευθείαν γρήγορα τις κινήσεις. Κάθεστε μέσα, όλοι μέσα. Μέσα, όχι κάθετο τέτοιο, μέσα. Εδώ, μέσα. Όπως εδώ. Α, μέσα. Έτσι, βλέπετε, okay, okay. Μέσα κάτω, μέσα. Θέσεις. Κλαδιά! Κλαδιά, 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 γρήγορα, γρήγορα, δε. Θέσεις. Όλοι μέσα. Δεν χρειάζεται τώρα κλαδιά. Κόλλετε και βαλίτε. Αν βλέπετε που τρακέρνουμε, θέλω να το βλέπετε αυτό. Έτσι. Πάμε πίσω, 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 πίσω. Πάμε, 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 πάμε. Στοπ. Δεξιός μπροστά. Δεξιός. Στοπ. Όλοι μέσα. Να δείστε εκεί καλά είστε. Δεν σας αρέσει. Να καταχτυπάει η μπάργα, τι δεν σας νοιάζει. Εγώ είμαι εντάξει, ας μην κάνουμε άλλο. Αυτό ήταν πολύ γλυκούλης πριν. Τι σας έκανε, ρε Ζήμπερ. Τσαμπ, λέει. Εσύ αμεσώσεις, λέει, ό,τι να είναι εδώ πέρα. Πες μου, πώς θα πάει καλά αυτό. Θα πάει καλά. Θα πάει, θα φάει τα μούτρα σας. Ωραία. είσαι για να δίνεις κουράγιο, εσύ. Ωραία. Δεν κάνετε τίποτα, μέχρι να σας πω. Δεξί, πίσω. Στο, μπροστά όλοι. Πάμε, πάμε και τζαμ, 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 τζαμ. Πάμε. Στο, αριστερός πίσω. Πίσω αριστερή Πέτρο. Μπράβο, στο. Όλοι μπροστά μία φορά. Μπράβο, έτοιμοι. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τα κουπιά μέσα γιατί δεν γυρνάνε. Okay. Έτσι, στο πλάι.
Το κύμα πότε έρχεται. Εσείς ακούτε, παιδιά. Αρχίζει και γρηγορία τη φάση. Γρηγορεύει τη μερικά. Ωραία. Μπροστά, 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 να βρούμε το δέντρο. Μπροστά, 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 μπροστά. Πάμε, πάμε, τα θέλει. Μπράβο, μπράβο. Κάτω, 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 προσέχουμε τα βάτα. Προσέχουμε. Θες μπροστά, μπροστά, δυνατά. Στο! Μπράβο. Λαριά, προσέχετε σιγά σιγά, είναι μικρά. Θέλω να τα βλέπετε κι εσείς. Εντάξει, εγώ τώρα έτσι όπως είναι η φάση, θέλω Νέστο, θέλω... Φεβρουάριο, άμα ξανάρθεις τώρα εδώ πέρα, Μάρτιο, θα είναι άλλη οδήγηση. Φίλε, είναι κάτι πραγματικά πρωτόκολλο. Μία μπροστά, να πάμε τη ροή να βρούμε. Μία, πάμε, άλλη μία. Τζαπ, 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 τζαπ. Αφήστε τώρα να μας γυρίσει, μην αγωνείτε. Αφήστε σε μένα να πάμε με την όπιστο. Στην Κρήτη, ρε φίλε, είναι... δεν μπορείς να βιώσεις το ποταμό. Δεν το ξέρουμε εμείς οι Κρητικοί τι είναι ποταμός. Τι είναι γλυκό νερό. Και είναι κάτι το οποίο, φίλε, είναι τόσο καινούριο, αλλά είναι τόσο... ακόμα και με αυτή τη ροή έχει τόσο πολύ αδρεναλίνη, ρε φίλε. Γιατί νομίζω ότι ήξερα εγώ ότι έχουμε ποταμό εδώ. Το 2020 το κορονοϊό ήταν αυτό που βρήκαμε χρόνο όλοι. Τα κάναμε πέρα από εσά, τώρα και τα είμαστε. Α, φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ πήγα να σαράσουν συχνά, έκανα εκπαιδεύσεις και λέω, μπορεί. Καλησπέρα. Κατέβασα εκπαιδευτές, τον είδανε, το φτιάξαμε και το πάμε. Αποτύξετε, αποτύξετε. Οπ.
Αριστερά κατεβαίνουμε, βαστάει ο Πέτρος τώρα τη βάρκα. Έλα Πέτρο, εγώ βάζω, πήγαινε, μην κάνει κρύο. Δεξιά, 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 στο ρηχό μέρος. Ένας-ένας όμως δεν μπορώ να κοντρολάρω, έχετε μαζί, δεξιά, δεξιά. Ανάσπελα. Έτσι, πόδια ψηλά, χέρια ανοιχτά, οδηγάς. Ας το ποταμά να σε πάρει. Ρε, πάρα πολύ κρύο. Η ιδέα σου είναι. Κοίτα που σε πάει. Βλέπεις. Εσύ στη βάρκα τώρα. Πήγαινε στη ροή, μπράβο. Ε, δεν έχω λόγια, ρε. Δεν έχω λόγια γιατί κρυώνω βασικά. Τώρα, επίθεση και έξω. Επιθετικό κολύμπι. Φτάνει στη βάρκα που σου ήρθα. Δεν απαντάς, δεν απαντάς ποτέ. Κολύμπα, κολύμπα, κολύμπα. Δεν ξέρεις τι έχει από κάτω. Πάμε. Πνίγεσαι, πνίγεσαι. Έτσι, άλλη στα κοινά, ρε. Εντάξει, μάγκα είναι πάρα πολύ κρύο. Είναι πάρα πολύ κρύο. Πολύ πίεξο, πίεξο. Πάμε, εδώ να φτάσουμε. Έτσι. Μπράβο, είσαι. Πάμε, ρε, Αλεξάνδρε. Ναι, Μανώλη, αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθατε. Πώς πήγαμε? Καλή ήσασταν. Καλή ήσασταν. Εντάξει, πάμε για level 2 μετά. Ναι. Πάμε για level 2. Πάμε, θα ξαναπάμε. Φίλε, έχω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όντως. Έχω να σου πω ότι ήταν καταπληκτική εμπειρία, πάρα πολύ πρωτόγνωρη. Όπως και σου είπα και μέσα στην βάρκα, εμείς οι Κρητικοί, φίλε, δεν το έχουμε πολύ το ποτάμι. Δεν έχουμε τη ροή, δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε θαλάσσιοι. Είναι πολύ ωραίο που έχεις ανακαλύψει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο που το προωθείς. Και εύχομαι, φίλε, και στα δεν ξέρω και εγώ τι. Ό,τι κάνεις, θα είμαι εδώ και θα ακολουθώ, φίλε, να ξέρεις. Από τα παγωμένα νερά του Κυλιάρη ποταμού, μετά από αυτή την απίστευτη πραγματικά εμπειρία που ζήσαμε, σας χαιρετάμε, αλλά δεν σας χαιρετάμε έτσι. Σας χαιρετάμε με τις καλύτερες στιγμές, με τις πιο ωραίες εικόνες, με εικόνες αδρεναλίνης και εικόνες ξεγνιασιάς. Ραντεβού την επόμενη φορά. Γεια, να μην ακούω.